Κοντά μας ο coach Ρουμελιώτης. Coach, μια μεγάλη νίκη εκτός της βαθμολογικής σημασίας. Καλύφθηκε και διαφορά των 4 πόντων. Ξέρω ότι δεν σας αρέσουν τα μεγάλα λόγια, αλλά η ομάδα πλέον έχει αλλάξει επίπεδο και κυνηγάει άλλους στόχους. Θέλω δύο σχόλια για το σημερινό παιχνίδι και τι μπορεί να δει ο κόσμος της Νάξου από εδώ και πέρα. Πρώτα απ' όλα, ο κόσμος της Νάξου πρέπει να καταλάβει τι κάνει αυτή η ομάδα τα δύο τελευταία χρόνια και τα τρία τελευταία χρόνια. Κάνει έναν άθλο. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό, φίλε μου. Ταξιδέψαμε βράδυ να πάμε στον Πρωτέα Βούλα. Φτάσαμε 12 η ώρα, φάγανε δύο αυγά πρωινό και πήγαν και κερδίσαν τον Πρωτέα Βούλα που είχε ένα απίστευτο μπάτζετ. Ανταγωνιζόμαστε ομάδες πάρα πολύ δυνατές. Αυτός ο όμιλος δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό. Είναι 100 φορές πιο δύσκολος. Δεν υπάρχει Μύκονος Μήλωνας, υπάρχει ο Πρωτέας που είναι σαν για αυτούς, υπάρχει το Εγάλιο, υπάρχει το Φάλιρο, υπάρχει ο Όφη, η Ελευσίνα με μεγάλα μπάτζετ. Και εμείς έχουμε όλες αυτές τις δυσκολίες. Δεν ξέρω αν τις έχει καταλάβει ο κόσμος. Εγώ δεν μετράω αυτά που λες. Εγώ θέλω δύο νίκες ακόμα, τρεις για να είναι η ομάδα κατηγορία. Πρέπει να οργανωθούμε περισσότερο. Τα παιδιά είναι. Πρέπει να τα αγκαλιάσει ο κόσμος. Το γήπεδο γέμισε από το ημίχρονο και μετά. Έτσι. Έπρεπε να είναι από τις 12.30 ώρα γεμάτο. Κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχουμε δώσει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Δεν έχω δει ένα χωριό της Νάξου. Πρέπει να έρθει πιο κοντά ο κόσμος στην ομάδα. Σε ευχαριστώ εσένα, το Φώτη και τα άλλα παιδιά που βοηθάτε έξω από την ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε. Έχω μείνει έκπληκτος με αυτό που κάνουν τα παιδιά. Είχαμε την ατυχία του Φιλοξενίδη. Είχαμε το πρόβλημα του Τσίρνης που δεν ήθελε να παίξει εδώ, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε αυτές τις ήττες. Χαμηλά το κεφάλι, γιορτάζουμε σήμερα, παίζουμε με Λευσίνα, δεν ξέρω τι, αλλά ό,τι και να κάνει αυτή η ομάδα, μόνο και μόνο να μείνει στην κατηγορία, πρέπει ο κόσμος να είναι περήφανος για αυτήν. Ένα απαιτητικό παιχνίδι σήμερα, πολύ σκληρό. Το μαρτυράκι, το χαμηλό σκορ θα λέγαμε. Θέλουμε λίγο το σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Κοιτάξτε, ήταν ένα παιχνίδι. Το Εγάλιο είναι μια ομάδα, είχε μια απουσία, αλλά παίζει πολλές φορές καλύτερα χωρίς τον ηγέτη, τον Κυρίτσι. Έχει κερδίσει την Ελευσίνα, τη Βούλα, εμάς χωρίς αυτόν. Ήρθαν εδώ, παίζουν χωρίς άγχος, παίζουν δυνατά. Εμείς είχαμε τεράστιο άγχος. Στο πρώτο ημίχρονο δεν γυρίσαμε την μπάλα. Θέλαμε με ένα σουτ να τελειώσουμε το παιχνίδι. Έχουμε άπειρα παιδιά. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κατάθεση ψυχής, φτιάξαμε την άμυνά μας, βρήκαμε φάση στο ανοιχτό γήπεδο. Και πήραμε αυτή την νίκη που είναι πάρα πολύ σημαντική απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και σε ένα εξαιρετικό προπονητή και φίλο, τον Κώστα Σωρότο. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ένα τελευταίο σχόλιο. Είμαι καιρό στην Άξο. Έχω κάνει 2-3 φίλου. Δεν έχω κάνει πολλού. Είμαι όλο βίντεο κτλ. Ειλικρινά, και επειδή έχουμε δύσκολη καθημερινότητα, είμαστε μακριά από του δικού μα. Θέλω ειλικρινά και το ξέρει ότι δεν λέω λόγια να ευχαριστήσω εσάς τους 2-3-4 ανθρώπους που έχετε κάνει την καθημερινότητά μας βιώσιμη. Ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας ο σέντερ της ομάδας του Απάστερα Ανάξα, ο Γκαβασιάδης ο Γιάννης. Γιάννη, μια σημαντική νίκη, ένα παιχνίδι δύσκολο, απαιτητικό, αλλά η ομάδα κατάφερε εκτός από την νίκη, κάλυψε και τη διαφορά των 4 πόντων που είχε χάσει μέσα στο Εγάλεο σε πιθανή ισοβαθμία. Θέλουμε το σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Κοιτάξτε, μια πολύ σημαντική νίκη, δηλαδή έχουμε κάνει μια εξαιρετική πορεία αυτή τη στιγμή. Πιεζόμαστε κάθε μέρα, κάνουμε τρομερή δουλειά με τους προπονητές, με τον Κώστα Ρουμελιώτη. Δίνω τον απόλυτο σεβασμό για ό,τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Για το σημερινό παιχνίδι τώρα ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Την αφιερώνουμε σίγουρα στον Δήμο του Δεδρινού, γιατί ελπίζουμε να γυρίσει σίγουρα το παιδί. Γιατί με τον Μπουμπίκη είδα ότι χτύπησε. Ελπίζω να είναι καλά το παιδί πραγματικά. Πάνω απ' όλα εύχομαι υγεία σε όλα τα παιδιά στο πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα ήταν δύσκολο μας, βγάλαμε μεγάλη αντίδραση, ειδικά στο τέταρτο δεκάλεπτο με τις άμυνές μας. Εντάξει, δημιουργήσαμε πολύ δύσκολο στον αντίπαλο και ήρθε εύκολα η νίκη στο τέλος. Επόμενο παιχνίδι είναι με την Ελευσίνα, άλλο ένα απαιτητικό παιχνίδι για την ομάδα του Απάστερα Ανάξια. Ο coach Ρουμελιώτης πριν λίγο βέβαια είπε ότι η προτεραιότητα της ομάδας είναι να σωθεί. Εσύ κοιτάς κάτι παραπάνω μετά τις δύο σημαντικές νίκες μες στη Βούλα και σήμερα με το Εγάλαιο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι όποια ομάδα πηγαίνει είτε για άνοδο, είτε για τη σωτηρία, είτε για να δείξει κάτι ανταγωνιστικό, σίγουρα η σωτηρία είναι το πάνω απ' όλα. Μετά κοιτάει το κάτι παραπάνω. Σίγουρα εμείς κοιτάμε τα play-off και σίγουρα και την άνοδο. Προσπαθούμε για το καλύτερο κάθε μέρα. Θεωρώ ότι το αξίζουμε και θα συνεχίσουμε ακόμα και καλύτερα, πιστεύω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.